Ούτε και τα μέλη της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών όταν περνούσαν χειροπέδες στον 43χρονο Ολλανδό που έφτασε το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Λάρνακας από το Άμστερνταμ μπορούσαν να πιστέψουν ότι θα μπορούσε να καταπιεί μια τόσο μεγάλη και άκρως επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό ποσότητα κοκαίνης. Μέχρι στιγμής έχει αποβάλει 68 σακουλάκια περίπου, τα οποία η ποσότητα κοκαίνης που υπάρχουν σε αυτά είναι γύρω στο 1 με 1,5 κιλό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί διατρέχει άμεσο κίνδυνο η υγεία αυτού που τα μεταφέρει αν σπάσει ένα σακουλάκι μέσα στον οργανισμό. Ο ύποπτος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Αρνείται ωστόσο να συνεργαστεί με τους ανακριτές να επιδιώκουν να ξεσκεπάσουν τους συνεργάτες του. Εμείς πιστεύουμε και εκεί κυμαίνονται και οι ανακρίσεις ότι τα ναρκωτικά θα τα παραλάβανε κάποιος στην Κύπρο, αυτά που μετέφερε στο σώμα του ήταν ο μεταφορέας. Γι' αυτό οι έρευνες διοχετεύονται σε αυτήν την παράμετρο, να βρούμε ποιος ήταν ο παραλήπτης αυτών των ναρκωτικών και συγκεκριμένα της κοκαίνης. Εναντίον του υπόπτου εξασφαλιστήκε χθες διάταγμα κράτησης για 8 ημέρες.